δικό σας κόμμα. Τι άποψη? Κύριε Σαββανή, εμείς έχουμε εκφραστεί για το Χαράτσι και έχουμε πει ότι είναι ένα κόμμα μέσω που καταπιέζει την ελληνική κοινωνία και είναι άδικο. Πρέπει να αποσυρθεί και θα πρέπει η κυβέρνηση να αναζητήσει αλλού τρόπους αύξησης των εσόδων, όχι βέβαια αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να ζήσουν αυτήν την εποχή, διότι πράγματι υπάρχουν οικογένειες και άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή, έστω και με αυτό το οποιοδήποτε ποσό το οποίο αφορά το χαράτσι, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένο για την οικονομική του κατάσταση. Θεωρώ ότι όπως και το σύνολο, σύνολο του κόμματος έχει μιλήσει ότι είναι ίσως η πιο άδικη πράξη, η πιο άδικη ενέργεια αυτής της κυβέρνησης. Και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πρόεδρο του δικό σας. Ακριβώς, ήταν αυτό το θέμα το οποίο του έδειξε προεχόντως και ήταν μέσα στην γενικότερη συζήτηση που έγινε αναφορικά με την οικονομική κατάσταση, όπου μετά ξανά του είπε για μία ακόμη φορά διατύπωσε ότι χωρίς στοιχειώδη έστω μέτρα αναπτυξιακής πολιτικής και λογικής, αυτή η υπόθεση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας μάλλον καρκινοβατεί και δεν πρόκειται να οδηγήσει πουθενά. Με συνέπεια, την περαιτέρω εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας και την περαιτέρω πίεση των ανθρώπων οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν σε στοιχειώδη ζητήματα αυτήν την εποχή. Είστε δικηγόρος, τι γίνεται η κυβέρνηση, την εποχή που αναπαραχθεί πάλι στο συζήτηση τον νόμο για τις εταιρείες? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα θέμα το οποίο υποτίθεται ότι λύθηκε κάποια στιγμή, επανέκαμψε πάλι η όλη ιστορία με διαφορετικές προϋποθέσεις. Είναι φανερό ότι η ελληνική κοινωνία αδυνατεί να νομοθετήσει, αδυνατεί να πάρει οποιαδήποτε απόφαση η οποία να έχει σχέση με την ελληνική πραγματικότητα και τα πάντα κατευθύνονται με γνώμονα τη λογική των Βρυξελών. Ένα θέμα το οποίο απετέλεσε τριβή στο παρελθόν τις εταιρείες, δηλαδή να μην υπάρχουν διπλές δικηγορικές εταιρείες εκτός νομού. Να μην διατηρείται δηλαδή μία στην νομό Κορινθίας και μία στην Αθήνα και αντιστρόφως. Αυτό το θέμα, τα μεγάλα συμφέροντα και τα μεγάλα κυκλώματα που λιμένονται το χώρο του δικηγορικού κατάφεραν και το επέβαλαν. Με συνέπεια, οργανωμένα μεγαλοσυγκροτήματα δικηγορικών εταιριών στην Αθήνα να εκδράμουν και προς την επαρχία. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίοι δικηγόροι ή γενικά οι δικηγόροι της επαρχίας θα πληγούν ιδιαιτέρως. Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει να κάνει με την φερικιότητα ή την αναγκαιότητα των δικηγόρων, έχει να κάνει με καθαρά συμφέροντα μιας μερίδας της ελληνικής κοινωνίας που κατορθώνει να επιβάλλει τις απόψεις της ακόμα και στις Βρυξέλλες.